μια εξέλιξη σχετικά με τον διαγωνισμό. Φαίνεται ότι δεν μπορεί ο τέταρτος υπερθεματιστής να συμμετέχει. Ποια είναι η δική σας άποψη από τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Μέσα σε αυτή τη развитие в рамках тендера видно, что четвертый победитель не может заплатить. Что вы будете в дальнейшем делать? Да, да, только что мы сидели всей своей командой у телевизора. Μόλις τώρα καθόμουν με όλη την ομάδα μου μπροστά στην τηλεόραση. Понимая, что время истекло. Αντιλαμβανόμενος ότι ο χρόνος λύγει. И нам очень важно было понять, что произойдет сейчас. Και ήταν πολύ σημαντικό για μας να καταλάβουμε τι θα γίνει τώρα. И мы услышали, что в принципе у Калагриса есть определенные проблемы и четвертая лицензия ему не достается. Και ακούσαμε ότι ο κ. Καλαγρίτης έχει κάποια προβλήματα και ότι δεν θα αποκτήσει τελικά την τέταρτη άδεια. В связи с этим я заявляю, σε αυτά τα πλαίσια εγώ δηλώνω, что следующим на очереди я, ότι ο πρώτος επιλαχών είμαι εγώ. Я готов в ближайшие несколько дней оплатить 61 500 и получить лицензию. Και εγώ είμαι έτοιμος μέσα στις επόμενες μέρες να πληρώσω την δόση από τα 61,5 εκατομμύρια και να αποκτήσω την άδεια. Это по заявлению мое будет официально. Αυτή η δήλωσή μου είναι επίσημη. И одновременно я прошу те каналы, которые не получили лицензии, еще раз повторяю свое предложение, я готов их приобрести с целью сохранения коллективов. Και ταυτόχρονα θέλω να επαναλάβω το αίτημα που είχα κάνει προς τα κανάλια τα οποία δεν έχουν αποκτήσει τελικώς άδεια, ότι εγώ είμαι έτοιμος να αποκτήσω τα κανάλια τους προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Если нам сообщат о том, что мы получаем это право, εάν μας πληροφορήσουν ότι αποκτούμε αυτό το δικαίωμα, в течение двух-трех дней мы готовы оплатить первый транш. Εντός 2-3 ημερών είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Ποιος είναι ο σκοπός του, εφόσον εξελιχθούν όλα θετικά για τον ίδιο, θα έρθει σε συνεννόηση με κάποιο από το κανάλι, υπάρχει κάποια συζήτηση που γίνεται που δεν την γνωρίζουμε εμείς? Какие ваши цели? У вас есть уже какие-то разговоры с существующими каналами, которые не получили лицензию, о которых мы не знаем? Разговоров нету. Συζητήσεις δεν υπάρχουν. И они были бы совсем некорректными. Και δεν θα ήταν και ορθό αυτό. Если не имеет лицензию вести разговоры. Εάν δεν έχεις άδεια να διεξάγεις διαπραγματεύσεις. Я сделал тогда предварительное предложение. Εγώ έκανα μια προκαταρκτική πρόταση. Сегодня я полагаю, что все-таки я больше имею шансов стать владельцем телелицензии. Σήμερα υποθέτω πια ότι έχω περισσότερες πιθανότητες να γίνω τελικά κάτοχος της τηλεοπτικής άδειας. И в связи с этим я как бы повторяю свое предложение, что я готов и с Альфа, и со Старом вести переговоры. Και σε αυτά τα πλαίσια ουσιαστικά επαναλαμβάνω την πρότασή μου, ότι είμαι έτοιμος να διαπραγματευτώ και με τον Альфа και με τον Стар. Безусловно, если и там мы получим отказ, они вынуждены будут сократить людей, а мы будем с чистого листа строить канал. Οπωσδήποτε, αν λάβουμε αρνητικές απαντήσεις και από τους δύο, αυτοί θα πρέπει να κάνουν περικοπές στις θέσεις των εργαζομένων και εμείς από τη δική μας πλευρά, από καθαρή αρχή, να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο κανάλι. Я думаю, что за установленные 90 дней государства мы эту задачу решим. Νομίζω ότι εντός των 90 ημερών, όπως έχει γνωριστεί από το κράτος σαν προθεσμία, θα λύσουμε αυτό το θέμα. Я просто думаю, что более правильным было бы сохранить людей, которые могут работают и могут работать. Απλώς θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό να διατηρήσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούσαν και μπορούν να δουλεύουν. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή θέλει ο ίδιος να πάρει ένα από τα υφιστάμενα κανάλια. Αν δεν γίνει αυτό κατορθωτό, θα ξεκινήσει από μηδενική βάση ένα καινέο κανάλι. В любом случае, вы хотите получить какой-то из существующих каналов, но если этого не добьетесь, тогда вы начнете с нуля, ну, чистый канал. Да, безусловно, да. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά, συγγνώμη, αυτού του καναλιού που σκέφτεται, που επιθυμεί, που ονειρεύεται ο ίδιος? Γιατί έχει μια προσωπικότητα η οποία είναι γνωστή πλέον. Какой будет, последний, какой будет характер этого канала, потому что ваш характер нам уже всем известен. Какой будет характер, как вы видите характер нового канала? Все, что мы делаем, это производное нашего характера. Ό,τι κάνουμε είναι παράγωγο του χαρακτήρα μας. И поэтому канал будет не исключением. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το κανάλι δεν θα είναι εξαίρεση. Ευχαριστώ πολύ.